κοινοτήτας. Αν διαβάσετε... Πρέπει να μας δώσετε και το λόγο αν μετά. Αν διαβάσετε επιστολές, θέλουμε το λόγο να τοποθετηθούμε. Έτσι. Όταν διαβάσετε επιστολές, μπαίνουμε κανονικά στη διαδικασία. Όσο και να, όσο και να κάνετε... Όσο και να κάνετε, κύριε Κατσανέτε, αντρισμοί, σας τους γυρίζω πίσω με όλη μου την καρδιά. Η παρούσα συνεδρία, κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, είναι έκτακτη λόγω της υποβολής 12 υπογραφών από εισάριθμους συναδέρφους για να συζητηθεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το θέμα της απόφασης συμμετοχής ημί, συμμετοχής στην κινητοποίηση του λεσβιακού λαού την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022. Αυτό ήταν το αίτημα και στην ημερήσια είναι το αίτημα συζήτηση, μάλλον το εισήγηση ήταν συζήτηση περί συμμετοχής της κινητοποίησης περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022. Θα προχωρήσουμε σε κύριε ανάγνωση. Πρόεδρε. Ναι. Στη διαδικασία μπορώ να πω όχι, κάτι. Όχι, ακόμα δεν έχουμε διαδικασία, ακόμα πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε. Χωρίς παρουσία, ναι. Δεν μπορούμε, καμία διαδικασία. Λοιπόν, Αλεξανδρή Δήμητρα. Ακούσα. Κορονοϊό. Ανδρεαδέλη Βασιλική. Ανδριώτης Κωνστάντιος Παναγιώτης. Ανδριώτου Μισίνη. Ακούσα. Άνεμος Γιάννης. Απόν. Αστυρακάκης Κώστας. Παρόν. Βαλάκος Παναγιώτης. Βάλεσης Παναγιώτης. Παρόν. Βαρβαγιάννης Δημήτριος. Απόν. Βατός Ιωάννης. Απόν. Βουνατσής Θεόδωρος. Απόν. Γιαννάκα Βασιλούδη Ερυφίλη. Δαγκλής Ευστράτιος. Απόν. Ζαφυρίου Παναγιώτης. Απόν. Ζερβού Μαρία. Γκατζανός Γιώργος. Κατσαβέλης Παναγιώτης. Απόν. Κόμβος Ευστράτιος. Κουνέλης Κώστας. Απόν. Μαλιαρός Δημήτριος. Μαμάκος Μιχάλης. Απόν. Μανούσος Παράσχος. Απόν. Τζιμής Ευστράτιος. Απόν. Τσακίρης Παναγιώτης. Απόν. Τσιριγότη Νίκη. Φλόρος Γιώργος. Απόν. Φραγκόπουλος Κώστας. Απόν. Φραντζέσκος Μιχάλης. Απόν. Χαραλάμπου Σιμεών. Χατζηγιάννης Δημοσθένης. Παρόν. Χιωτέλη Ερυφίλη. Χοχλάκα Βασιλική. Ψωμάς Ατσίδης Θόδωρος. Συνεπώς, 1, 2, 3, 4, 5. Είναι 16 παρόντες και 17 απόντες. Κατά συνέπεια δεν έχουμε απαρτία. Μπράβο! Έτσι να τιμάτε τη δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε. Είναι ντροπή σας. Αν διαβάσετε... Πρέπει να μας δώσετε και το λόγο αν μετά. Αν διαβάσετε επιστολές, θέλουμε το λόγο να τοποθετηθούμε. Έτσι. Όταν διαβάσετε επιστολές, μπαίνουμε κανονικά στη διαδικασία. Κύριε συνάδελφε, όσο και να κάνετε... Όσο και να κάνετε, κύριε Κατσανέτε, αντρισμοί, σας τους γυρίζω πίσω με όλη μου την καρδιά. Κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να εκφραστείτε κατά τον τρόπο που θέλετε. Είτε ναι. Εδώ, είτε έξω. Κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να κάνετε το σόου σας με όλη μου την καρδιά. Σας αντιπροσωπεύει άλλωστε. Σας αντιπροσωπεύει άλλωστε. Πολύ καλά. Έτσι, χαρακτηρισμοί να σας ακούει ο κόσμος να καταλάβει που έπιασε ψήφος. Μπράβο σας. Μπράβο σας! Κύριε Πρόεδρε. Θέλω κι άλλα! Μόνο να τα πείτε! Γιατί ο κόσμος παραπλανήθηκε! Ωραία. Έστειλε κάποιους από εμάς που δεν το αξίζανε! Έλα, παραπλανήθηκε! Κύριε... Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Κατσανέ! Κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος εσάς, κύριε Κατσανέ! Μπράβο σας! Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω! Μπράβο σας! Κύριε Πρόεδρε, όχι, κύριε Αχιωτέλη! Εδώ είναι θέματα πρώτα-πρώτα να σεβόμαστε το χώρο! Όπως. Ορίστε, κύριε Κατσανέ! Το λόγος εσάς, κύριε Κατσανέ! Σας ακούμε! Σας ακούμε!
Διακομωδήστε ακόμα περισσότερο τον εαυτό σας. Ορίστε, ορίστε. Γίνετε περίγελος του εαυτού σας. Σας το επιτρέπει το σώμα. Ακριβώς γιατί έχουμε τη δημοκρατία που επικαλείστε. Πρόεδρε, ορίστε κύριε. Σύνελθε. Ορίστε. Σύνελθε και δώσε μας το λόγο. Λοιπόν, όπως μιλάς εσύ. Ή θα βάλετε τάξη σε κάποιους συναδέρφους. Διότι. Ή θα περιφρουρήσετε το Προεδρείο για να περιφρουρήσω και εγώ την τάξη. Ωραία. Επιτέλους. Αλλά δώσε στη διαδικασία. Επιτέλους. Και όχι στην ουσία. Έτσι. Δώσε μας τη διαδικασία το λόγο. Λοιπόν, το λόγο, Πρόεδρε, για να κάνω μια ερώτηση θέλω. Επί λοιπόν, διαδικασία. Ένα λεπτό. Ωραία. Ένα λεπτό. Να ηρεμήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ναι. Λοιπόν. Ανοίγουν. Λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα επί της όχι, επί της διαδικασίας των λόγων. Όχι, Πρόεδρε. Μετά διαβάστε τα. Επί της διαδικασίας των λόγων. Σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτάκι. Μετά να τα διαβάσετε. Θα σας ακούσουμε. Αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας που μόλις ξεκίνησε, που σχετίζεται με την απαρτία ημί, έχει να κάνει με το δικαιολογητικό λόγο της απουσίας των παρατάξεων που δεν ήρθαν εδώ. Ωραία. Άρα λοιπόν, το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο πρώτα να διαβάσει τους λόγους για τους οποίους δεν ήρθανε οι συνάδελφοι και μετά πρέπει να λυθεί η συνεδρίαση. Μπα. Διότι οι λόγοι που ήρθαν, δεν θα υποθούν. Υπάρχουν και λόγοι. Ραγκάκι μου, φαίνεται, ζηλέψατε τον κύριο Καζανό. Αυτά τώρα, Πρόεδρε. Δώστε μου το λόγο όμως επί του διαδικαστικού σας παρακαλώ. Είναι περιφρόνηση των θεσμών και είναι θεσμική εκτροπή αυτό που κάνετε. Δώστε μου το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν υπογραφές. Τι υπογραφές δημοτικών συμβούλων που πρέπει να τους ευαθείτε. Το λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε και να μου πείτε, πρέπει να διαβάσω τις επιστολές των συναδέρφων που δικαιολογούν την απουσία του. Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Κύριε συνάδελφε, ακούστε να δείτε. Θα με αναγκάσετε να διακόψω τη συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε! Κύριε Πρόεδρε! Λόγο! Τηρήθηκε η διαδικασία και το συγκεκριμένο άρθρο που μιλάει περί απαρτίας. Από εκεί και πέρα, είμαι υποχρεωμένος βάσει του κανονισμού να μην μπορέσω να συνεχίσω τη συνεδρίαση διότι δεν έχουμε απαρτία. Και γιατί, κύριε Πρόεδρε! Και γιατί δίνεις το λόγο, λοιπόν. Θα δώσουμε ένα λεπτό. Και γιατί οι σύμβουλοι που λείπουν μπορούν να αιτιολογήσουν, γιατί λείπουν και εμείς που είμαστε εδώ δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε. Λέμε γιατί λοιπόν, όχι, δεν καταλάβατε. Εσείς γιατί? Αυτή. Μα να σα ερωτήσω, κύριε Χιωτέλη. Κύριε Χιωτέλη, ακούστε να δείτε. Επειδή όλοι επικαλείστε τη δημοκρατία, η δημοκρατία δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη. Το συγκεκριμένο όργανο συγκλήθηκε μετά από συγκεκριμένη αίτηση. Ήταν υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκληθεί μετά από την αίτηση των 12. Έγινε αυτή η συνεδρίαση βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 2. Έγινε. Το αν υπάρχει απαρτία ή όχι ωραία. Είναι ένα δεύτερο βασικό θέμα ωραία. Για να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε την νομιμότητα των αποφάσεων. Δεν καταλαβαίνω γιατί... Ο κυνευρισμός. Ωραία, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει απαρτία, επομένως δεν υπάρχει συνεδρίαση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τους λόγους για τους οποίους οι δύο παρατάξεις είναι απούσες. Ακούστε να δείτε. Ότι υποτιμάται η νοημοσύνη μας εδώ. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε ακόμα εδώ. Αποχωρούμε και καταγγέλουμε τη διαδικασία. Αφήνουμε στην κρίση του κόσμου τη στάση των δύο παρατάξεων. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα διαβάσω τις επιστολές και εσείς θα κάνετε ό,τι νομίζετε. Των τριών παρατάξεων. Λοιπόν, η πρώτη επιστολή είναι προς τον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη «Αλλάζουμε τον τόπο μας». Η παράταξή μας «Αλλάζουμε». Κύριε συνάδελφοι, αν θέλετε ακούτε, αν θέλετε δεν ακούτε. Το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αποχωρήσετε. Αν θέλετε να είστε παρόντες εδώ.